Δεύτερο μέρος, κυρίες και κύριοι, εδώ στις τηλεοπτικές καμπάνες συνεχίζουμε την πολιτική μας κουβέντα με τον Γιώργο τον Βλάχο που βρίσκεται στο στούντιο μαζί μας και τον κύριο Γιάννη Παναγιωτόπουλο. Κύριοι και οι δύο βεβαίως, εντάξει, απλά επειδή έχει και πολιτικό θεσμικό ρόλο είχε ο κύριος Παναγιωτόπουλος, Γιώργο Βλάχο. Να τα λέμε αυτά ως πρώην Γενικός Γραμματέας. Εγώ ως Βλάχος βολεύομαι και χωρίς το κύριο. Λοιπόν. Πάμε λίγο στην πολιτική εσωτερική επικαιρότητα. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με αυτό το θέμα που έχει προκύψει με τους Σπαρτιάδες. Η εισαγγελέας. Αυτό είναι το οποίο ψάχνει. Δεν ψάχνει. Και ουσιαστικά έχει καλέσει τους 11 βουλευτές. Δεν ψάχνει. Ναι, με το ερώτημα ότι έχουν παραπλανήσει τον ελληνικό λαό, το εκλογικό σώμα. Μεθοδεύεται να είναι πίσω από τους Σπαρτιάτες ηθικός αυτουργός και διοργανωτής ο Κασιδιάρης, ο οποίος από ό,τι ξέρω το Μάιο αποφυλακίζεται, άρα θα ξεκινήσει νέα ποινική διαδικασία εναντίον του Κασιδιάρη για να παραμείνει στη φυλακή και μετά το Μάιο. Αυτό είναι. Ναι. Και πιθανότατα, εάν αποδειχθεί ότι έχουν σχέση όντως, θα έχουμε αναδιάταξη του χάρτη της Βουλής, όπου οι έδρες θα μοιραστούν στα άλλα κόμματα. Αυτό όμως ανοίγει μια μεγάλη πληγή στην ελληνική δημοκρατία. Δεν μπορεί ανά πάσα στιγμή κάποιο που δεν του αρέσει κάποιο κόμμα να ξεκινά μια τέτοια διαδικασία. Είναι όμως εγώ είμαι, όπως ξέρετε κύριε Παναγιωτόπουλε, ήμουν ο μοναδικός Έλληνας που κάθισε μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο την ώρα που έμπαινε ο Μιχαλολιάκος με τον Κασιδιάρη σε θέση εχμαλώτου των χιτλερικών στρατευμάτων. Μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο επί Παπούλια. Είμαι φανατικός εναντίον των Χρυσαυγητών, εναντίον του Κασιδιάρη. Αλλά δεν είναι δυνατόν να αποδεχθώ ότι μπορεί ένα κόμμα που ψηφίστηκε, που εξαπατήθηκαν οι ψηφοφόροι του, των Σπαρτιατών μάλιστα. Δηλαδή ο Τσίπρας που μας έλεγε πριν τις εκλογές με ένα νόμο, με ένα άρθρο θα καταργήσω το μνημόνιο και μετά υπόγραψα άλλο μνημόνιο, δεν εξαπάτησε κανέναν. Δεν είναι δυνατόν όμως αυτή η ιστορία να ξεκινήσει ένα γαϊτανάκι και ανά πάσα στιγμή κάποιος που δεν του γουστάρει η φάτσα του Βλάχου να λέει θα σε βγάζω έξω από τη Βουλή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχει μεγάλες διαφορές το ένα με το άλλο. Έχει μεγάλες διαφορές το ένα με το άλλο. Εδώ υπάρχουν και έγιναν 2-3 νόμοι, πόσοι έγιναν, ακριβώς για να μην μπορεί να έχει δικαίωμα συμμετοχής ο Κασιδιάρης και η παρέα του. Δεν σταματάς μια φασιστική διαδικασία με νόμους. Τη σταματάς με την λογική, με την νοοτροπία και με την πράξη. Όταν παίρνεις τα σπιτάκια του Κοσμάκη και υπάρχουν χιλιάδες πληστηριασμοί κάθε μέρα με τα σπιτάκια, υπάρχουν αυτά τα φαν τα οποία αλωνίζουν, βρίζουν, εκνευρίζουν τον Κοσμάκη που χάνει το σπιτάκι του, όπως καταλαβαίνεις, οδηγείς σε αυτό το περιθώριο. Αυτοί οι οποίοι υπέγραψαν και διαλύουν την Ελλάδα και την ελληνική οικονομία και την οικογενειακή οικονομία των Ελλήνων, οδηγούν, έχουν την τεράστια ευθύνη για το ότι μπήκαν οι Σπαρτιάτες στη Βουλή. Αυτοί που αφήνουν τα σύνορα ανοιχτά να μπαίνει ο καθένας και να πηγαίνει στο το παιδάκι μου, το κορίτσι μου, στον ηλεκτρικό σταθμό και να του ορμάει ο Αφγανός. Εδώ τίθεται όμως ένα ερώτημα. Σε αυτά τα οποία λες, πολλοί κόσμος τα προσυπογράφει, Γιώργο Βλάχο, αλλά τίθεται ένα ερώτημα. Αυτοί οι 250.000, 280 πόσοι ήταν που ψήφισαν τους Σπαρτιάτες, ψήφισαν συνειδητά Σπαρτιάτες ή ψήφισαν επειδή γνώριζαν ότι πίσω από τους Σπαρτιάτες είναι ο Κασιδιάρης? Γνώριζαν. Προφανώς γνώριζαν τι είπε ο Κασιδιάρης. Προφανώς το γνώριζαν. Το εκκριβάν. Με συγχωρείς εσύ που είσαι δημοσιογράφος. Δεν το άκουγες ή το έλεγαν? Ότι έχουν αναφορά στη Χρυσή Αυγή και στο Κασιδιάρη. Εμείς, δεν το έλεγες. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε. Ωραία. Ότι ο κύριος Στίγκας, υπήρχε το βιογραφικό του μέσα στο site του κόμματος του Κασιδιάρη. Το είπαμε στον αέρα, το αναφέραμε όπως αναφέραμε και άλλα πράγματα. Σε λίγες μέρες, αγαπητέ Σπύρο και αγαπητέ κύριε Παναγιωτόπουλε, σε λίγες μέρες γίνεται μια εκδήλωση για να μας πούνε για το τρομερό έργο του ανθρώπου που πρόδωσε την Ελλάδα, του Σιμίτη, των Ημείων, της κλοπής των χρημάτων από την τσέπη των Ελλήνων, όταν την Κυριακή εγώ πλήρωνα το μικρό μπουκαλάκι το νερό με 50 δραχμές
και τη Δευτέρα το πληρώναμε 170 δραχμές, δηλαδή 50 λεπτά του ευρώ. Ο άνθρωπος που έδωσε, που έγδαρε την Ελλάδα και έκανε έργα τα οποία καταραίουν, όπως είναι ο Καλατράβα, που διέλυσε τα πάντα, που σε παίρναν τηλέφωνο για να σε έχουν υποχείριο. Κύριε Βλαχό, θέλετε ένα δάνειο? Όχι, δεν θέλω. Μα σας παρακαλώ, πάρετε ένα δάνειο. Μα δεν θέλω να σας κάνω. Όχι, ελάτε, είναι έτοιμο το δάνειο, ελάτε, το πάρετε. Και τώρα τους παίρνουν τα σπιτάκια. Και γίνεται εκδήλωση για το Σιμίτι από την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, που ήθελε ο Μητσοτάκης να την κάνει και υπουργό. Για να μας πούν τι, τα λαμόγια που κυκλοφορούν, που χρεοκόπησαν το 2009 την Ελλάδα και είναι στη Βουλή και τρώνε τα κλεμμένα. Τιμωρήθηκε κανένας για τις υποκλοπές? Τιμωρήθηκε κανείς για τη δολοφονία του Τσαλικίδη της Vodafone? Με αυτό που γίνεται σήμερα με το Predator, τιμωρήθηκε, κουκουλώθηκαν αυτοί όλοι οι τύποι που αλωνίζουν και τρώνε τα κλεμμένα, έχουν οδηγήσει την ελληνική κοινωνία προς αυτή την ακροδεξιά. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Γιάννης Παναγιωτόπουλος. Ναι, η υπόθεση της χρυσαυγής είναι, ναι, είναι και του γεγονότος ότι μετά φτάσαμε σε αυτά που φτάσαμε, είναι δεδομένη. Εάν οι εισαγγελικές αρχές αποδείξουν ότι όντως υπάρχει σχέση, από εκεί και πέρα θα μπούμε όντως σε μια περίεργη κατάσταση, πρωτοφανή, που μία από τις πιθανές καταλήξεις είναι να απολέσουν τις έδρες τους κοινοβουλευτικές τα μέλη του κόμματος των Σπαρτιατών. Νωρίτερα είχαμε τον κύριο Χρυσόγωνο, ο οποίος ως συνταγματολόγος μας είπε ότι υπάρχουν δύο σενάρια, δύο πιθανότητες. Η μία είναι να γίνουν εκλογές στις περιφέρειες που έχουν βγάλει βουλευτή οι Σπαρτιάτες. Αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, αυτό είναι το σωστό, να γίνει μία ανακατανομή των 11, αυτό 12, γιατί θα αφορά και την έδρα του κυρίου Στίγκα, ανακατανομή των εδρών στα υπόλοιπα κόμματα τα οποία βρίσκονται μέσα στη Βουλή και να ακυρωθεί τελείως η εκλογή των Σπαρτιατών. Η δημοκρατία. Είναι μια διαδικασία, ξέρετε, που θα τη δούμε. Είναι πολύ νωρίς. Θα αποτελέσει ένα αντικείμενο συζήτηση αυτό το χειμώνα, αν δεν έχουμε άλλα πιο σοβαρά. Αυτό το χειμώνα μπορούμε να το συζητάμε αυτό σε κάθε φορά που θα συναντιόμαστε. Μπορούμε να συζητάμε αυτό, γιατί δεν είναι ούτε άμεσο. Θα χρειαστεί χρόνο και είναι δύσκολες οι διαδικασίες μέσα από τις οποίες θα οδηγηθούν σε οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Εντάξει, πάντως τώρα μεταξύ μας, όταν πρόεδρος μιας κοινοβουλευτικής ομάδας ανεβαίνει στο βήμα της Βουλής, στο βήμα της ολομέλειας της Βουλής, που καταγράφονται τα πάντα, και μιλά για Δον Κορλεόνε, για Greek Mafia, για βουλευτές, λέει, που πηγαίνουν, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν στο Δομοκό και παίρνουν εντολές. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Κύριε Παπαδάκη. Έτσι, ασφαλώς, είναι σοβαρά πράγματα. Δεν θα μπορούσε δηλαδή η δικαιοσύνη να μείνει αμέτωχη σε όλο αυτό. Ούτε εσείς ούτε εγώ. Όπως απορώ που δεν υπάρχει κάποια παρέμβαση πιο στεναρή από την πλευρά της Ελληνικής Βουλής. Ούτε εσείς ούτε εγώ έχουμε μπροστά στα μάτια μας αυτή τη στιγμή τα αποτελέσματα της έρευνας της ελληνικής δικαιοσύνης. Εγώ μένω σε αυτά που έχουν υποθεί δημόσια. Σταχυολογούμε αυτά τα οποία έχουμε ακούσει και είναι προφανές ότι για να φτάνουμε σε μια τέτοια διαδικασία οι δικαστές έχουν πολύ περισσότερα στοιχεία από αυτά τα οποία εμείς θεωρούμε ότι μπορούν να τεκμηριώσουν μια τέτοια σχέση. Αυτό που εμείς υποψιαζόμασταν μπορεί να τεκμηριωθεί και νομικά. Επομένως, αυτή τη στιγμή μπαίνουμε σε μια καινούργια πραγματικότητα σε σχέση με αυτή την ιστορία. Ο δρόμος θα είναι μακρύς και θα δούμε πώς θα καταλήξει. Δεν σας δημιουργεί έτσι μια δυσαρέσκεια το γεγονός ότι συζητάνε να μην γίνουν εκλογές? Εγώ να το δεχθώ. Να γίνουν εκλογές στις περιφέρειες που έχουν εκλεγεί οι βουλευτές των Σπαρτιατών. Αυτό νομίζω είναι το σωστό για μένα. Και αντί αυτού να πούνε ότι θα δώσουμε έναν βουλευτή παραπάνω στο τάδε κόμμα, δύο βουλευτές παραπάνω στο άλλο κόμμα, τρεις βουλευτές. Δηλαδή, με συγχωρείτε, γιατί κάνουμε τις εκλογές τότε? Μου θυμίζετε τον Τσίπρα που πήγαν ο κόσμος και ψήφισε όχι στο δημοψήφισμα και βγαίνει το βράδυ και λέει ναι, ήταν το δημοψήφισμα. Με συγχωρείτε. Έχουμε καταργήσει τα πάντα. Άμα καταργούμε και την βούληση του ελληνικού λαού, τι απομένει? Να πάμε όλοι να πνιγούμε. Η ουσία πάντως της υπόθεσης είναι ότι στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας έχει δημιουργηθεί ένα ισχυρό εκλογικό σώμα πλέον, το οποίο βρίσκεται εκτός των ορίων της Νέας Δημοκρατίας και εκεί έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το μέλλον. Αυτό ίσως είναι το πιο ενδιαφέρον από όλη αυτή την ιστορία. Κύριε Παναγιωτόπουλε, μπορώ να διαφωνήσω?
Να, πάντα το ναι, διαφορούμε δεν, είναι δημιουργικό. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας μια ομάδα πολιτών που δυσανασχετεί με αυτά που γίνονται. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες σε όλα τα επίπεδα, με όλες τις ιδεολογίες, οι οποίοι ενώνονται μόνο σε ένα πράγμα. Στην αγωνία τους για το μέλλον της Ελλάδος, των Ελλήνων, των παιδιών τους. Αυτοί όλοι δεν εκπροσωπούνται. Διότι εδώ υπάρχει μια ανθεληνική, στο σύνολό της, πολιτική ηγεσία, επικουρούμενη από τρομερούς επιχειρηματίες, εκδότες, οι οποίοι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η τσέπη τους και όχι η Ελλάδα. Δεν έχουν συνείδηση εθνική, δεν προστατεύουν και δεν δημιουργούν συνθήκες για να επιβιώσει η χώρα. Αυτοί οι Έλληνες δεν είναι της δεξιάς της Δημοκρατίας. Υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι ανησυχούν και στην αριστερά και στο κουκουέ και παντού. Αυτοί είναι που δεν βρίσκουν έκφραση σήμερα στην πολιτική σκηνή. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Απλά συμφωνούμε. Ναι, συμφωνούμε. Γιατί αυτό που περιγράφουμε όταν στο χάρτη που δείχνουμε το βράδυ των εκλογών ως χώρο που βρίσκεται δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, όντως συντίθεται από ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από πάρα πολλά. Οι προηγούμενες επιλογές τους ήταν τελείως διαφορετικές και το βλέπουμε και στα ποιοτικά μεγέθη των δημοσκοπήσεων. Μου βλέπω ότι κάποιοι προέρχονται από την αριστερά, κάποιοι από το κέντρο, οι οποίοι έχουν κατευθυνθεί προς αυτή την πλευρά. Έχετε δίκιο προς αυτό. Δεν είναι ένα ενιαίο, δεν έχουν κοινή πολιτική προέλευση, αλλά ουσιαστικά σχηματοποιούν ένα καινούριο χώρο πολιτικό. Αυτό είναι γεγονός, το οποίο το είδαμε με μεγάλη έμφαση στις τελευταίες εκλογές. Δημιουργείται ένας τεράστιος χώρος εκεί πέρα, ο οποίος έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση. Το πώς θα εξελιχθεί είναι νωρίς να πούμε, γιατί όσο φυσικά η Νέα Δημοκρατία θα βρίσκεται στην εξουσία, θα υπάρχει και μεγαλύτερη ενδυνάμωσή του. Γιατί είναι λογικό να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία θα πρέπει να κάνει 5 πράγματα, άρα θα δημιουργείται και μια δυνάμωση σε αυτό το χώρο, γιατί δεν θα είναι στην αντιπολίτευση. Άρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το φαινόμενο. Βάζοντας στην εξίσωση το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών, το αποτέλεσμα των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά από αυτές τις κάλπες, βλέπουμε ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Νέα Δημοκρατία έρχεται από τα δεξιά της. Βλέπουμε δηλαδή ανύπαρκτο ΣΥΡΙΖΑ, να μην κερδίζει το ΠΑΣΟΚ αυτά που χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, η αξιωματική αντιπολίτευση, και το είδαμε και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, 36,6% η Νέα Δημοκρατία, 12,1% ο ΣΥΡΙΖΑ, 11,1% το ΠΑΣΟΚ, ανεβαίνει το ΚΚΕ, αλλά δεν έχει περάσει το φράγμα, αυτό το ψυχολογικό φράγμα του 10%, και από εκεί και έπειτα βλέπουμε αυτά τα δεξιά κόμματα, όπως οι σπαρτακροδεξιά κόμματα, όπως οι Σπαρτιάτες, να διατηρούν δυνάμεις. Αυτό, ξέρετε, έχετε δίκιο, αλλά υπάρχει μια ιδιοποιώς διαφορά. Δεν υπάρχει το πολιτικό πρόσωπο που θα ενοποιήσει αυτό το χώρο. Δηλαδή, αυτό που αυτή τη στιγμή ευνοεί την Νέα Δημοκρατία, και είναι δεδομένο αυτό, μια και κάνουμε αυτή τη συζήτηση, είναι ότι δεν υπάρχει εκείνο το πολιτικό πρόσωπο το οποίο θα μπορέσει να δημιουργήσει ένα διαφορετικό ρεύμα, ένα ρεύμα, μια συσπήρωση γύρω του και να τραβήξει όλο αυτό. Αυτό το ποσοστό είναι πολύ υψηλό. Εάν υπήρχε ένα πρόσωπο που να μπορούσε να το τραβήξει, αυτό το ποσοστό θα μπορούσε να γίνει σε επόμενες εκλογές ένα ποσοστό της τάξης του 20-25%. Γίνεται πολύ εύκολα. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό το πρόσωπο το οποίο θα συγκεντρώσει γύρω του όλους αυτούς τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν, ευλόγως ανησυχούν στη Νέα Δημοκρατία ότι η οποιαδήποτε απειλή. Γιατί ενδεχομένως κάποιοι να ψάχνουν και αυτό το πρόσωπο. Εγώ νομίζω δεν ανησυχώ. Τρόπος του λέγεται. Δεν ανησυχώ. Αλλά ζώνες είναι. Καβαλημένα καλάμια. Εγώ θα τους περιέγραφα άλλα ζώνες. Καβαλημένα καλάμια. Δεν ανησυχεί. Απλά θεωρώ ότι δεν πρόκειται να βρεθεί αυτό το πρόσωπο που θα ενώσει όλους αυτούς για να δημιουργήσει μια διαφορετική κατάσταση. Μπορώ να σας πω τι γίνεται τα δύο τελευταία 24 ώρα. Αυτό που συνέβη και πριν ένα μήνα την ίδια εποχή. Και επικοινώνησα εγώ με φίλους στην κυβέρνηση και τους είπα: παιδιά, τι κάνετε, είστε τρελοί. Έχετε βγει έξω να δείτε τι γίνεται. Μου λέει: τι γίνεται. Πηγαίνετε στα ATM των τραπεζών. Είναι οι συνταξιούχοι απ' έξω και κλαίνε. Διότι αλλάξαν τον τρόπο καταβολής των συντάξεων. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σε πολλούς δεν έχουν μπει ακόμη οι συντάξεις. Ναι. Θα πούνε τη Δευτέρα 30. Ή μπαίνουν μειωμένες συντάξεις, οφείλω να σας πω. Όχι, μπαίνει το επικουρικό, δεν μπαίνει η σύνταξη. Λοιπόν,
και αυτή τη στιγμή γίνεται, βράζει το σύστημα όλο. Αναγκάστηκε μια εφημερίδα, το πρώτο θέμα, και το κάνει θέμα στο διαδίκτυο. Γιατί τους τηλεφωνούν και τους βρίζουνε. Βρίζουν τους πάντες. Με συγχωρείς, εδώ έχουμε μια κυβέρνηση αλαζονική. Τι ήθελα, γιατί άλλαξαν το σύστημα καταβολής των συντάξεων. Ποιος ο λόγος. Γιατί λέει σταμάτησε η περίοδος COVID. Δηλαδή τι έγινε ρε μαγκές. Ποιο COVID. Εσείς δεν λέτε ότι πάλι έχουμε COVID. Γιατί το σταματήσατε. Γιατί δεν το επαναφέρετε αφού είδατε ότι δεν λειτουργεί. Ότι σας βρίζουνε. Είναι αλαζονική κυβέρνηση. Γι' αυτό το χειρότερο πρόβλημα μιας κυβέρνησης είναι να μην έχει αντιπολίτευση. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, δεν έχει αντιπολίτευση και δείχνει ότι σε μερικά σημεία της κυβέρνησης υπάρχουν άνθρωποι με μειωμένα αντανακλαστικά πολιτικά για να μπορέσουν γρήγορα να λύσουν προβλήματα. Αυτό, είναι... αυτό γίνεται όταν δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Απεδείχθη, αγαπητέ κύριε Παναγιωτόπουλε, και στη Θεσσαλονίκη, που το επιτελικό κράτος του Μαξίμου δεν κατάλαβε ότι ο Ζέρβας είναι ένα πρόσωπο που δεν το γουστάρουν οι Θεσσαλονικείς. Εδώ δεν το κατάλαβε για τον Μπακογιάννη, Γιώργο Βλάχο. Εδώ δεν το κατάλαβε για τον Μπακογιάννη. Καλά, δεν μπορούσε να το καταλάβει τον Μπακογιάννη, γιατί ο Κώστας Μπακογιάννης ήταν διορισμένος σύμφωνα με τη λογική της οικογενειοκρατίας. Δηλαδή, κανείς δεν μπορούσε να αμφισβητήσει τον Κώστα Μπακογιάννη, ακόμη και αν τους πηγαίνανε και τους λέγανε παιδιά, θα χάσει την Κυριακή. Να ορίστε. Δεν τολμούσε κανείς να πει τίποτα. Εγώ έχω μια άλλη άποψη από εσάς. Θεωρώ ότι για τη Νέα Δημοκρατία ήταν μονόδρομος να υποστηρίξει το Ζέρβα στη Θεσσαλονίκη, όπως είχαν εξελιχθεί τα πράγματα το τελευταίο διάστημα. Ήξερε. Ο μονόδρομος ήταν για τον Μπακογιάννη, αν μου επιτρέπετε. Δεν ήταν για τον Ζέρβα. Ο Ζέρβας δεν ήταν το 19 με τη Νέα Δημοκρατία. Όντως, δεν είχε στηρίξει η Νέα Δημοκρατία το Ζέρβα. Δεν είχε λοιπόν καμία υποχρέωση ο Μητσοτάκης να πει στηρίζω το Ζέρβα. Ήταν ένας πολιτικός όμως μονόδρομος, όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Αντιθέτως, ξέρετε ότι φταίνε η πιθανότητα. Φταίνε πολύ. Οι βουλευτές οι οποίοι δεν πήγαν στο Μαξίμου. Ο μονόδρομος διαμορφώνεται από πολλά στοιχεία. Έτσι, από τους βουλευτές που δεν μιλάνε, από τους ανθρώπους που έχουν την ευθύνη να έχουν την πολιτική ευθύνη να παρακολουθούν και δεν μιλάνε. Από τη δικούσα επιτροπή που δεν ακούγεται και δεν βρίσκει ευήκοα όταν στην Αθήνα. Ένας μονόδρομος συμμετέχουν πάρα πολύ για να φτάσουμε σε αυτό που φτάνουμε. Δεν είναι ενός προσώπου. Η Αθήνα είναι μια ειδική περίπτωση. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ο Κώστας Μπακογιάννης έχασε αυτές τις εκλογές. Έτσι, θα το συζητάμε, θα γραφτούν μάστερ και διδακτορικά πάνω σε αυτή την υπόθεση. Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση για τη Νέα Δημοκρατία. Η αντίπαλή του ήταν, όποιον και να ήταν αντίπαλος, ήταν μονόδρομος το να κερδίσει στο δεύτερο γύρο των εκλογών. Επομένως, εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση με πολλαπλά ερωτήματα γιατί οδηγηθήκαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι το τέλος της οικογενειοκρατίας κατά τη δική σας άποψη? Το θέτεται πάρα πολύ ωραία, που περιγράφεται έτσι με αιχμηρούς όρους. Εγώ θα έλεγα ότι είναι μια περίοδος μετάβασης στις πολιτικές συνθήκες και τους πολιτικούς όρους της χώρας, οι οποίες δημιουργούν μια τελείως διαφορετική κατάσταση και εισάγουν το τρόπο με τον οποίο θα δούμε τα πράγματα στο μέλλον, ίσως με πολύ διαφορετικές όψεις, το οποίο ασφαλώς θα εξαρτηθεί και από τη διεθνή κατάσταση, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι μια σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα δημιουργήσει και οικονομικές συνέπειες. Πάντως αποδεικνύεται με το Δήμο Αθηναίων, αν μου επιτρέπεις Γιώργο, το εξής, ότι με το που υπάρχει ένας υποψήφιος και δείχνει ένα σοβαρό πρόσωπο, μπορεί να κάνει τη διαφορά. Και μάλιστα, ο Χάρης ο Δούκας, θα μου επιτρέψεις λίγο το εξής. Δεν κέρδισε ο Δούκας, έχασε ο Μπακογιάννης. Ναι, θα μου επιτρέψεις όμως το εξής να πω, ότι μέχρι και το debate, το Χάρη το Δούκα τον άκουγαν, αλλά δεν τον είχε ο κόσμος προσωποποιήσει, δεν τον είχε ταυτοποιήσει στο μυαλό του. Όταν τον είδε στο debate, κατάλαβε ότι εδώ υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να κάνει δουλίτσα. Έρχεσαι στα λόγια μου. Στην αλαζονία. Η αλαζονία του Μπακογιάννη και του επιτελείου του τον οδήγησε στο debate που εκτείναξε προς τα πάνω τον κύριο Δούκα. Ο οποίος είπε πριν το debate δεν με ήξερε ο ταξιτζής. Είχε πει σε ένα ταξιτζή και έλεγε ο ταξιτζής, εσύ ακούω ένα συμπαθητικό άνθρωπο που μιλάει και είναι υποψήφιος για την Αθήνα. Ποιος είναι, του λέει ο Δούκας. Λέει κάποιος Δούκας, κάπως έτσι λέγεται. Του λέει εγώ είμαι. Α, του λέει εσύ είσαι. Ο ταξιτζής ο ίδιος.
Μετά το γνώρισα. Αυτό είναι που σου έλεγα. Είναι, είναι λογικό, ξέρετε, γιατί ο κύριος Δούκας έχει έναν συγκροτημένο λόγο. Επειδή είναι συνάδελφος στο Πανεπιστήμιο, είναι λογικό ότι έχει το χάρισμα του να μιλάει σε κοινό, γιατί αυτό το κάνεις καθημερινά, δεν το κάνεις μόνο σε εκλογές. Είναι μια καθημερινή διαχείριση και εκ των πραγμάτων έχεις προετοιμαστεί για το να μιλάς συγκροτημένα. Επομένως, έχει ένα συγκροτημένο πολιτικό λόγο, εξαιρετικά ποιοτικό, ο οποίος του επέτρεψε μαζί με τις πολιτικές συνθήκες όπου διαμορφώθηκε ένα γενικότερο ρεύμα εναντίον της Νέας Δημοκρατίας στις δεύτερες εκλογές, για λόγους που μπορούμε να δούμε γιατί έγινε αυτό, οδηγηθήκαμε σε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο είναι όντως εντυπωσιακό. Σας είπα ότι για μένα θα δούμε πολλά μάστερ και διδακτορικά από αυτή την εκλογική μάχη. Θα αποτελέσει αντικείμενο μεγάλη συζήτηση. Και η στάντη θα είναι και το φαινόμενο Κασελάκη που τελικά αποδεικνύεται ότι είναι φαινόμενο. Μια λέξη για τον Δούκα, σε παρακαλώ, Σπύρο, μια λέξη μόνο. Είναι τεράστιο λάθος η αιμονή του κυρίου Δούκα για τη Βασιλίση Όλγα. Είναι ο δρόμος που ενώνει το Καλλιμάρμαρο με την περιοχή της Ακρόπολης, ο οποίος έχει γίνει πεζόδρομος. Για μένα πρέπει όλο το κέντρο μέχρι το Μοναστηράκι, μέχρι κάτω, να γίνει πεζόδρομος. Είναι λάθος που αυτή τη στιγμή κοντράρεται και θέλει να ανοίξει η Βασιλίσσης Όλγας για τα αυτοκίνητα. Πρέπει να γίνει ανασκαφή, πρέπει να βγουν όλα τα αρχεία στην επιφάνεια, να γκρεμιστούν πολυκατοικίες, να γκρεμιστεί το άθλιο κτίριο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας στην πλατεία Συνταγματός, να ανοίξει όλα τα αρχεία τα οποία είναι κάτω από τα θεμέλια των πολυκατοικιών. Αυτή η δική μου οπτική για την Αθήνα. Και είναι λάθος τεράστιο του κ. Δούκα. Συγγνώμη. Περίμενε. Δεν λέει αυτό το πράγμα ο Δούκας τώρα. Αυτό λέει. Όχι, ο Δούκας λέει το εξής. Αναρωτιέμαι για ποιο λόγο, εφόσον είναι τόσο σημαντικό έργο, εδώ και 3 χρόνια δεν είχε γίνει το παραμικρό και τελείως ξαφνικά επισπεύδουν οι πάντες για να αρχίσουν να σκάβουν τη Βασίλισσα Όλγας. Αυτό λέει. Καλά κάνουν. Πάντως η βασική ιδέα του μεγάλου παρυπάτου και της ενώσεως των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας είναι πολύ σημαντικό. Κάθε πόλη που έχει τα χαρακτηριστικά της Αθήνας αυτό το έχει διαμορφώσει και θα ήταν μεγάλο λάθος αυτό να αλλάξει. Ασφαλώς ο τρόπος με τον οποίο έγινε αποτέλεσε το πρόβλημα. Αυτό. Έτσι, δηλαδή αυτό το οποίο χρεώθηκε ο κ. Μπακογιάννης δεν είναι η βασική ιδέα. Η βασική ιδέα είναι πολύ σωστή και είναι αληθώς σωστή. Ο τρόπος όμως με τον οποίο υλοποιήθηκε αποτελεί ένα ζήτημα το οποίο του στήχησε. Λοιπόν, να δούμε λίγο το φαινόμενο Κασελάκη, έτσι να κλείσουμε, δεν ξέρω, ευχάριστα, δυσάριστα θα δείξει. Λοιπόν, Σούργελα. Κοιτάξτε, η φωτογραφία είναι σημερινή, να ευχαριστήσουμε και όλα στην Ευρωκίνηση, τον Γιώργο τον Κονταρίνη. Ο κύριος Κασελάκης με την κυρία Χτσιόγλου. Τι γίνεται τώρα εκεί πέρα. Εμένα μου βγάζει κάτι έτσι σε τόλμη και γοητεία, σε δυναστεία ή ένα πράγμα. Όχι, δυναστεία θέλει πολλά χρόνια ακόμα. Είναι σούργελα. Αλλά θέλω να πω κάτι για τον κύριο Νίκο Φίλη, τον οποίο εκτιμώ σαν αριστερό μυαλό. Ο μόνος που έχει σοβαρό αριστερό μυαλό στο σούργελο αυτό που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Νίκος Φίλης, τον οποίο γνωρίζω πολλά χρόνια και έχουμε δώσει αγώνα στον Πρίφυγ εναντίον του Λαλιώτη. Θέλω να πω το εξής. Κατηγορεί ο κύριος Φίλης τον κύριο Κασελάκη ότι άλλα έλεγε πριν εκλεγεί αρχηγός και άλλα λέει τώρα. Δηλαδή, ρε γίγαντα, φίλοι, ο Τσίπρας τι έλεγε πριν γίνει πρωθυπουργός που έκλεψε την ψήφο μας. Ένα νόμο, ένα άρθρο, τέλος τα μνημόνια. Ο Ανδρέας Παπανδρέου τι έλεγε. Έχω και να το ίδιο συνδικάτο έξω οι βάσεις του θανάτου. Δηλαδή, με συγχωρείς, πιο απατεώνες από αυτούς τους τύπους που μας έκλεψαν την ψήφο μπορεί να υπάρξει. Τώρα εμένα μου με πρώτη να ιστορία μου είσαι... την προδοσία της Μακεδονίας των Πρεσπών χωρίς να γίνει δημοψήφισμα. Ή με το δημοψήφισμα που έγινε το όχι ναι. Ή με τη φοβερή ιστορία που θέλω να την επαναλάβω. Έγινε σύσκεψη, ακούστε το σας παρακαλώ πολύ. Έγινε σύσκεψη στο Υπουργείο Άμυνας με Πρωθυπουργό Τσίπρα. Με Υπουργό Άμυνας Καμένο, με Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, τον κύριο Αποστολάκη, τον βουλευτή. Και θέμα να βγει ο ελληνικός στρατός στους δρόμους εναντίον των Ελλήνων αν αντιδρούσαν στο δημοψήφισμα. Αυτό λέγεται χούντα. Αριστερή χούντα.
Αυτή τη χούντα στηρίζει ο Φίλης και τολμά και μιλάει. Και ο Χαδράγας που έχει κάνει και δήλωση. Τώρα, θα μου λύσετε εμένα τώρα την απορία, γιατί έχετε πολύ μεγαλύτερη εμπειρία και οι δυο σας στο γεγονός γιατί ο Κασελάκης αποτελεί επικοινωνιακό φαινόμενο στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, στα μέλη και στους οπαδούς, ενώ δεν αποτελεί φαινόμενο επικοινωνιακό για όλους τους υπόλοιπους. Διότι αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνω. Ότι αυτοί που πήγαν να ψηφίσουν για αρχηγό ξετρελάθηκαν από το Κασελάκη. Αυτοί οι οποίοι όμως είναι το σώμα, το εκλογικό σώμα που πρέπει να επιλέξει εάν ο αυριανός πρωθυπουργός θα είναι ο Μητσοτάκης, ο Κασελάκης ή ο Ανδρουλάκης ή οποιοδήποτε άλλος, δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ελκυστικός και φαινόμενο ο κ. Κασελάκης. Οπότε τι θα κάνατε ως αρχηγός, αν ήσασταν στη θέση του κ. Κασελάκη? Θα τους βγάζατε έξω, γιατί δεν είναι ελκυστικοί προς την κοινωνία. Αυτό αποδεικνύεται. Ότι όλοι αυτοί δεν είναι ελκυστικοί προς την κοινωνία. Αυτό είναι γεγονός. Ότι η κοινωνία όπως έχει εξελιχθεί και προχωράει, όλη αυτή η ρητορική την οποία εκπροσωπούν αυτά τα πρόσωπα δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνία. Και αν δείτε και κάνουν ένα κόμμα, θα πάρουν 2,5, 1,5, κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το ποσοστό το οποίο θα διεκδικήσουν. Άρα εκλογές. Δηλαδή, εσείς λέτε, κύριε Παναγιώτο, το είπε και ο κύριος Κασελάκης. Ναι, αυτό είναι η πραγματικότητα. Τι τους είπε, ξέρετε τι τους είπε? Μιλάτε εσείς που στηρίξατε το Ρώμα Κατρούγκαλη. Ναι, είναι. Άρα λοιπόν για το ΣΥΡΙΖΑ το πρόβλημα δεν είναι η ομπρέλα. Οι 6 και 6, οι 8 και 12, αυτό, οι 32, οι 36. Δεν είναι ο Κασελάκης. Αυτός ο χώρος, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, είναι δεδομένο ότι επέλεξε, όταν πήγαμε στις εκλογές του 2015, έναν αντισαμαρά. Ο Τσίπρας βγήκε ως ένας αντισαμαράς. Και τον επέλεξε γιατί διαφώνησε με τον τότε πρωθυπουργό που θα πήγαιναν τα πράγματα. Και επέλεξαν τον άνθρωπο που επέλεξαν και οδηγηθήκαμε εκεί που οδηγηθήκαμε, με τους ανθρώπους που κυβέρνησαν 4 χρόνια, που βλέπουμε τώρα τι κάνουν και γελάμε. Αλλά κανονικά από τότε πρέπει να γελάμε, γιατί μετά κλάψαμε. Λοιπόν, η ουσία όμως υπόθεσης είναι ότι τώρα αυτό που έχουν βάλει ως μοντέλο και αντιλαμβάνονται, τι τους ενδιαφέρει? Να πάρουν έναν άνθρωπο για να κερδίσουν και το κεντρό χώρο. Άρα παίρνουν έναν άνθρωπο που να λέει κάτι αριστερό, έστω, και να μοιάζει λίγο με το Μητσοτάκη να κάνει αυτό για να πιάσουν αυτό το κεντρό χώρο, να πάρουν αυτό το μοντέλο. Αυτό κάνουν αυτή τη στιγμή. Ακολουθούν την αντίθετη πλευρά από αυτή που ακολουθήσανε μέχρι τώρα. Επομένως, αυτό που τους λέει ο Κασελάκης, που είναι αλήθεια, είναι ότι απέτυχε το μοντέλο. Που είχατε, πάμε να δοκιμάσουμε αυτό. Αν κερδίσω, κέρδισα. Αν δεν κερδίσω, δεν χάσαμε και τίποτα. Εκεί που ήμασταν, θα παραμείνουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να επιστρέψουμε για επίλογο. Και αν έχετε διάθεση να ακούσουμε όλοι μαζί και τον κύριο Τζούμι, τον στρατηγό μας, για αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Λωρίδα της Γάζας. Διαφημιστικό διάλειμμα, παρακαλώ, επανερχόμαστε.